Σημερινός καλεσμένος στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μάρκος Δέμπας, οικονομολόγος. Γεια σας, κύριε Δέμπα. Χαίρετε, να είστε καλά. Κύριε Δέμπα, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησής μου για να έρθετε να συζητήσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι η ψήφιση των νέων μέτρων. Βεβαίως. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Και η ψήφιση των νέων μέτρων. Κύριε Δέμπα, τελικά, μία απλή ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο δύσκολη θα είναι για εσάς η απάντηση, ναι. Βέβαια. Ποιες θα είναι οι συνέπειες στον ελληνικό λαό με την ψήφιση των νέων μέτρων? Κοιτάξτε, οι συνέπειες σίγουρα θα είναι οι συνέπειες που έχουμε ζήσει και από τα προηγούμενα μέτρα. Είναι σαφές ότι θα έχουμε νέες μειώσεις σε μισθούς, νέες μειώσεις σε συντάξεις. Δυστυχώς θα πληγούν πάλι ακόμα και τα χαμηλά εισοδήματα. Και αυτό σημαίνει... Για μία ακόμη φορά, εννοείται. Βεβαίως. Για άλλη μία φορά. Και γι' αυτό λέω ότι έτσι κι αλλιώς οι συνέπειες ήδη σε ένα πρώτο μέγεθος τις έχουμε ζήσει πριν από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση. Και θα ξαναζήσουμε τώρα μία νέα κατηφόρα με αυτά τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται. Κύριε Δέμπα, κόψε τελικά ο ελληνικός λαός θα έχει να ζήσει? Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ήδη καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι μόνο το ότι κόβονται αυτή τη στιγμή μισθοί και συντάξεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αύξηση της ανεργίας. Εδώ πλέον υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε καν εργασία. Δεν έχουν ούτε καν, θα λέγαμε, μα η ανεργία το ένα ευρώ. Στο κατακόρυφο πλέον. Έχει πλησιάσει σε δυστυχώρατα πλέον και ποσοστά και νούμερα. Και από ό,τι φαίνεται, τη νέα χρονιά θα φτάσει ακόμα περισσότερο. Μιλάμε για νούμερα που ίσως να φτάσουν και στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους, το οποίο είναι κάτι το πολύ δραματικό. Άρα αυτό, αν τα συνδέσουμε όλα μαζί, ότι έλλειψη εργασίας, αύξηση ανεργίας, μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, νέα χαράτσια, συνέχιση παλιών χαρατσιών, όλα αυτά σημαίνει ότι δύσκολα πλέον ο Έλληνας θα μπορέσει να ζει με αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο στίγμα, το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Κάποια στιγμή αυτά τα μέτρα πρέπει να σταματήσουν. Και πρέπει να σκεφτούμε άλλα μέτρα. Δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα, η ψήφισή τους, να σας πω την αλήθεια, επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πολλοί θεωρούν ότι είναι μονόδρομος. Άλλοι θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα πραγματικά να καταψηφιστούν. Αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς είναι ότι θα φέρει τα νέα μέτρα στη Βουλή, ακόμη και αν, με συγχωρείτε, εάν πέσει. Κοιτάξτε, σίγουρα η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλύτερα πιθανόν τις απειλές, κατά πρώτο και κύριο λόγο της Τρόικας και κατά δεύτερο λόγο τα οικονομικά της χώρας. Εάν επομένως, αν πιστέψουμε αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αν δεν πάρουμε τα 31, 33 ή 37 δις πόσο θα φτάσει τις επόμενες δόσεις, 31,5 τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ναι, 31,5 συν τα 5 δις που δεν είχαμε πάρει το Σεπτέμβριο, πλησιάζει περίπου στα 36,5-37 δις, ουσιαστικά θα είναι δύο δόσεις. Είναι η σούπερ δόση, ας την ονομάσουμε, που πρόκειται να μπει μέσα στη χώρα μας. Μα για ποια σούπερ δόση, κύριε Δέμπα, μιλάμε, εφόσον τα 25 δις θα φύγουν κατευθείαν? Κοιτάξτε, το λέμε πολλές φορές με ευκολία ότι 25 δις θα φύγουν, αλλά θα πάνε στις τράπεζες, όπου κακά τα ψέματα, χωρίς τραπεζικό σύστημα, να λέμε και κάποιες αλήθειες, ότι ναι μεν και εμείς φωνάζουμε και βρίζουμε το τραπεζικό σύστημα και ότι όλα μέχρι τώρα έχουν γίνει για τους τραπεζίτες, αλλά το θέμα σίγουρα είναι ότι μια οικονομία δεν μπορεί να αντέξει εάν δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Άρα λοιπόν ένα για τους τραπεζίτες γίνονται όλα αυτά. Για τον ελληνικό λαό τι θα γίνει? Δυστυχώς ο ελληνικός λαός πληρώνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουν δοθεί τόσα δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Και σε εγγυήσεις έχουν ξεπεράσει τα 100 δις. Είδατε εσείς κάτι διαφορετικό? Όχι, δεν έχουμε δει καθόλου διαφορετικό. Άρα λοιπόν γιατί συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο? Υπάρχει μία πεποίθηση κάποιων της Τρόικας που πιστεύουν ότι μόνο στηρίζοντας τις τράπεζες και εξαθλιώνοντας ένα λαό θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την λέλαπα, αυτή την δυσχερή θέση που είναι η οικονομία μας. Είναι αυτή η περιβόητη εσωτερική υποτίμηση που γίνεται, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποτιμήσουμε το νόμισμά μας, μια που είμαστε στο ευρώ και επιμένουμε να μείνουμε στο ευρώ και κατά τη γνώμη μου καλώς επιμένουμε, εκεί πρέπει να μείνουμε, γιατί οτιδήποτε άλλο θα είναι καταστροφικό, αλλά από την άλλη θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι κυβερνώντες και όχι μόνο οι κυβερνώντες και της αντιπολίτευσης. Γιατί πολλές φορές ακούω να χαϊδεύουμε και κάποιους τα αυτιά κάποιων, ότι πλέον η κατάσταση είναι ότι πρέπει να σοβαρευτούμε, να δουλέψουμε, να σκύψουμε πάνω στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη. Να δουλέψουμε πού, κύριε Δέμπα?
Αυτό ακριβώς είναι, να δουλέψουμε μέσα από νέες, από ένα ξεκάθαρο οικονομικό τοπίο, να ξεκαθαρίσει πλέον η οικονομία μας. Όλοι θέλουμε να έχουμε μια ελεύθερη οικονομία, αλλά από εκεί και πέρα ακούμε για κλειστά επαγγέλματα τα οποία ανοίγουν, τα οποία δυστυχώς δεν ανοίγουν. Εξαιτίας κάποιων συνδικαλιστών δεν ανοίγει ουσιαστικά μέχρι σήμερα και οι αποφάσεις που έχουν πάρθει δεν έχει ανοίξει, να σας πω την αλήθεια, τίποτα. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε ένα σαφρό φορολογικό σύστημα, μια φορολόγηση που πλησιάζει το 45% και αν προσθέσουμε και τα χαράτσια, πλησιάζει το 58%. Ποιος θα έρθει να επενδύσει? Όταν οι νόμοι αυτοί αλλάζουν κάθε μέρα, από μέρα σε μέρα. Επομένως, όταν θέλουμε να βρούμε δουλειά, να δώσουμε δουλειά και το κράτος μας δεν μπορεί γιατί δεν έχει χρήματα, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν επομένως ο ιδιώτης δεν έχει φορολογικό σύστημα σταθερό, έχει μεγάλη γραφειοκρατία η οποία σε αποτρέπει στο να επενδύσεις στη χώρα, έχει μεγάλη διαφθορά, τότε από εκεί και πέρα φταίμε που μέχρι τώρα, ενώ παίρνονται μέτρα που μειώνουν μισθούς και συντάξεις, κακώς κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να πάρθουν άλλα μέτρα διαρθρωτικών αλλαγών που θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί απασχόληση, να δημιουργηθεί επιχειρηματικότητα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φύγουμε αυτή τη λέλαπα. Κύριε Δέμπα, προηγουμένως είπατε ότι είστε υπέρ το ευρώ. Ναι. Υπάρχουν οικονομολόγοι που ναι, συμφωνούν σε αυτή την άποψη τη δική σας να παραμείνουμε στο ευρώ. Υπάρχουν όμως και δεκάδες άλλοι, εκατοντάδες άλλοι οικονομολόγοι που λένε να βγούμε εκτός ευρώ και ευρωζώνης. Κοιτάξτε, αυτό σίγουρα χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Η εύκολη λύση, αλλά και καταστροφική για ένα μεγάλο διάστημα, χρονικό διάστημα, γιατί το να βγούμε από το ευρώ αυτή τη δεδομένη στιγμή, σήμερα που μιλάμε ειδικά, θα μας πάει αυτή τη χώρα 50-60 χρόνια πίσω. Μα ήδη δεν πήγαμε τόσο χρόνια πίσω, κύριε Δέμπα. Έχουμε πάει, αλλά αυτή τη στιγμή αναλογιστείτε ότι η αξία της γης, η αξία των σπιτιών μας, η αξία των καταθέσεών μας έχουν μια άλλη αξία, η οποία είναι 1 προς 325, αν θυμάστε, όταν είχε γίνει δραχμή με ευρώ. Εάν βγούμε από το ευρώ και μάλιστα χωρίς να βγούμε συντεταγμένα, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα πάει 1 προς 1000. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα χάσουμε σχεδόν το 70% των πάντων. Θα χάσουν δηλαδή αυτοί που έχουν περιουσίες και καταθέσεις. Αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή. Μα συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτοί. Όταν όλοι μας έχουμε ένα σπίτι, το 80% των Ελλήνων έχει ιδιοκατοίκηση. Όταν, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτή την λέλαπα, πάλι οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, με κάποιες πρόσφατες μετρήσεις που είδαμε, πλησιάζουν τα 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν υπάρχουν Ελληνές που έχουν έξω στο εξωτερικό κάπου 200 δις ευρώ. Και να σας πω την αλήθεια, αυτοί εδώ όλοι οι κερδοσκόποι που τα βγάλαν έξω, που κανείς ακόμα δεν τους έχει πιάσει για να δούμε αν τα βγάλαν σωστά ή κακά, έτσι όλοι αυτοί περιμένουν το να φύγουμε από το ευρώ, να πάμε στη δραχμή και να έρθουν πίσω και να πάρουν το δικό σας το σπίτι και το δικό μου το σπίτι σε αξία των 100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και όχι το 2000 πιθανόν είναι σήμερα. Αυτή την κατάσταση θέλουμε. Αναφέρεστε στη λίστα Λαγκάρτ, φαντάζομαι, έτσι. Και στη λίστα Λαγκάρτ και στη λίστα που έχουν οι ελληνικές τράπεζες και το ΣΔΟΕ, που έχει Έλληνες φορολογούμενους πάνω από 50.000, οι οποίοι προς στιγμής από ό,τι φαίνεται, είτε δεν έχουν βγάλει χρήματα έξω, ή ακόμα και με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν υπάρχει, θα λέγαμε, συνάφεια με τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλώσει και τα έσοδα τα οποία έχουν κάθε χρονιά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο μαύρο χρήμα. Και αυτό το μαύρο χρήμα, εγώ προσωπικά δεν θέλω κανείς να πάει φυλακή. Αλλά αυτό το μαύρο χρήμα να φορολογηθεί όπως φορολογούμαστε όλοι με το συντελεστή 45%. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό το θέμα. Τα 1900 τόσα ονόματα που υπάρχουν στη λίστα Λαγκάρτ, κύριε Δέμπα, δεν σημαίνει ότι έχουν βγάλει όλοι παράνομα έξω τα χρήματά τους. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη. Σαφώς, σίγουρα. Σίγουρα όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί μια τόσο μεγάλη δημοσιότητα και μάλιστα από το εξωτερικό, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα θέλει μεγάλη διερεύνηση. Και σας λέω, δεν μένω μόνο στην λίστα Λαγκάρτ, τα οποία σε σχέση με την άλλη λίστα των 50.000 είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει όταν σήμερα αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για 1,5 δις και λέμε θα συνεχίσουμε να κόβουμε τις συντάξεις από τα 1.000 ευρώ, από τα 800 ευρώ και ούτω καθεξής. Κύριε Δέμπα, τελικά δεν ξέρω, πολλοί κόσμος είναι αυτός που θέλει να επιστρέψουμε τελικά στη δραχμή.
Κοιτάξτε, σας είπα, εγώ προσωπικά πριν από 3 χρόνια ήμουνα και εγώ υπέρμαχος της Δραχμής και νομίζω ότι τότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή όπου θα μπορούσαμε να εκβιάσουμε, αν το δούμε και λίγο πονηρά, περισσότερο και τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή έχουν κατορθώσει να φυλάξουν τα νότα τους και να σας πω την αλήθεια, πιθανόν και αν θα φύγουμε γιατί οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι μας μπρόχνουν να πάμε προς τα εκεί. Γιατί έτσι κι αλλιώς από το ευρώ δεν υπάρχει κάποιο σύστημα εξόδου επίσημο. Θα πρέπει εμείς να το ζητήσουμε. Και θα το ζητήσουμε εμείς γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ούτε τις συντάξεις ούτε τους μισθούς να πληρώσουμε. Άρα θα αναγκαστεί το κράτος. Όπως γνωρίζουμε, μέχρι τις 16 Νοεμβρίου υπάρχουν για να υπάρξουν πληρώματα. Και εγώ να σας πω ότι μπορεί να είναι και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τι θα γίνει επομένως παραμονές Χριστουγέννων. Αυτό δεν σημαίνει εδώ και τόσο καιρό και το προηγούμενο εξάμηνο πάλι έτσι λέγαμε και το πιο προηγούμενο εξάμηνο πάλι έτσι λέγαμε. Δεν υπάρχουν χρήματα. Και σας λέω το εξής. Πείτε ότι ψηφίζονται αυτά τα νέα μέτρα και παίρνουμε αυτά τα 31, 35, 36, 37 δις όσα είναι εν πάση περιπτώσει. Ναι. Μετά τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ καταρχήν να πω σε λίγο στο πρώτο ερώτημα και θα επανέλθω σε αυτό. Παρακαλώ. Όσον αφορά το ότι υποτίθεται επιμηκύνεται η ζωή μας και λέμε ότι λέγαμε Σεπτέμβριο, πήγαμε Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μα φυσικά και θα πάμε. Όταν αυτή τη στιγμή το ίδιο το δημόσιο χρωστάει στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις, περίπου στα 8,5 δις και αυτό αρχίζει και μεγαλώνει σιγά σιγά, θα αρχίζει να μεγαλώνει και με γεωμετρική μέθοδο. Γιατί το κράτος δεν πληρώνει τους ιδιώτες για να πληρώνει συντάξεις και μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, είναι ευνόητο να δίνεται αυτή η παράταση. Αλλά δείτε πόσο ήταν οι υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες, για να καταλάβετε για ποιο λόγο συνεχίζουμε να έχουμε και να πληρώνουμε και να λέμε ότι έχουμε κάποια διαθέσιμα. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση. Ως δεύτερο, από εκεί και πέρα, σε αυτό που λέτε με την έννοια του ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, εάν θα πάρουμε τις δόσεις κτλ. Απλώς το σχέδιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ότι προσπαθούν καταρχήν να περισσώσουν, να περιχαρακώσουν το τραπεζικό σύστημα, καλός ή κακός, τόσο έντονα, με την έννοια ότι να γίνει η αναδιάρθρωση των τραπεζών, δηλαδή να πέσει κάποιο ρευστό χρήμα μέσα στις τράπεζες, ναι, οι οποίες να συμμαζέψουν τα του οίκου τους, γιατί και αυτές έκανε τα τεράστια ανοίγματά τους και κυρίως προς το ελληνικό κράτος, από εκεί φάγανε τη μεγάλη σφαλιάρα και γι' αυτό έρχεται και η αναδιάρθρωση. Και από εκεί και πέρα, με έναν χρονικό ορίζοντα, ότι θα πρέπει να γίνει μία επιμήκυνση σίγουρα και ένα νέο κούρεμα ακόμα πιο σίγουρα, να πάρει μία ανάσα η ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να πούμε ότι από το 2013 και μετά κάτι να αρχίζει να αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Και το μάνα εξ ουρανού θα είναι δηλαδή αυτά τα δισεκατομμύρια. Και μετά, τι γίνεται μετά, πείτε μας. Θα υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα ποτέ? Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη εάν, όπως σας είπα πριν, τους τρεις βασικούς πυλώνες, φορολογικό, γραφειοκρατία και διαφθορά, δεν τους πατάξουμε. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να υπάρχει ανάπτυξη. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Έχουν φύγει στη Βουλγαρία ήδη 80.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Απασχολούν αυτή τη στιγμή στην Βουλγαρία περίπου στις 120.000 εργαζόμενους μέσα στη Βουλγαρία. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως και πρόσφατα έφυγε η Coca-Cola και η 3Ε και δεν ξέρω ποιες άλλες έχουν φύγει, έχουν φύγει κυρίως γιατί μέσα στην Ελλάδα δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση, δεν μπορούν να έχουν ανάσα. Οι επιχειρήσεις θέλουν κεφάλαια κίνηση για να κινηθούν, για να πάρουν πρώτες ύλες, να παράξουν τα προϊόντα τους. Όταν το τραπεζικό σύστημα έχει κρίση τις κάνουλες, είναι ευνόητο ότι αυτές οι επιχειρήσεις πλέον θα σβήσουν. Και σβήνουν σήμερα που μιλάμε υγιείς επιχειρήσεις. Πριν από 3 χρόνια κλείνανε αυτές που είχαν έτσι αλλιώς τα προβλήματα. Σήμερα κλείνουν υγιείς επιχειρήσεις και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι δυσβάστακτα τα χρέη τους, κύριε Τέμπα. Σαφέστατα είναι δυσβάστακτα, γιατί πριν από 3 χρόνια είχαμε κάποιους, ή μάλλον πριν από 5 χρόνια, γιατί έχουμε και μια ύφεση που είναι παγκόσμιο φαινόμενο να έχουμε 5 χρόνια ύφεση, υπήρχε και μια σχετική ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή επιζούν στη χώρα μας μόνο σχεδόν κατά 90% οι επιχειρήσεις που έχουν ένα εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που συντηρίζονται στην τοπική ή στην ελληνική αγορά έχουν σοβαρό πρόβλημα. Από τη στιγμή που έχουμε τέτοιους ρυθμούς ύφεσης, που η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει πέσει πάρα πολύ, είναι ευνόητο ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίζει να διαιωνίζεται. Και το ίδιο θα γίνει και του χρόνου, εξαιτίας κυρίως αυτών των νέων μέτρων που πάνε να πάρθουν σήμερα. Που πολλοί τελικά δεν θέλουν να τα ψηφίσουν και κάποιοι απειλούν με διαγραφές. Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα έχει έρθει σε μια κατάσταση ότι
που πρέπει και αυτό να πληρώσει. Διότι όταν πριν από 10, 15, 20 χρόνια το ίδιο αυτό πολιτικό σύστημα έδινε φιδωλώς χρήματα στον οποιονδήποτε, χωρίς να ελέγχουμε πού πάνε, τι γίνονται και πώς κάποιοι πλουτίσανε μέσα από αυτή την κατάσταση, έρχεται τώρα το ίδιο το πολιτικό σύστημα να συμμαζέψει κάποια πράγματα. Και είναι λογικό επομένως αυτό το πολιτικό σύστημα να είναι σε μεγάλη πίεση, να είναι στη γωνία, να λιθοφολούνται και να πιέζονται οι βουλευτές και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουν. Χθες οι τέσσερις βουλευτές του νομού Καβάλας ψήφισαν ναι παρεμπιπτόντως. Νομίζω ότι το γνωρίζετε. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον κάθε βουλευτή, ειδικά αυτόν που είναι στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι ο καθένας κρίνει και βλέπει και σας λέω είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε και με μια σκοπιά. Οι άνθρωποι πιστεύω, οι κυβερνώντες, οι βουλευτές, οι υπουργοί έχουν μια άλλη εικόνα που πιθανόν πείθονται ή δεν πείθονται ότι αυτά τα μέτρα θα είναι τα τελευταία ή αυτά τα μέτρα θα δώσουν μία ανάσα και θα σώσουν τη χώρα. Το πιστεύετε ότι θα είναι τα τελευταία? Από εκεί και πέρα, εάν δεν είναι τα τελευταία, που καταρχήν πιστεύω ότι κάποια από αυτά που συζητάμε κιόλας μπορεί να ψηφιστούν, αλλά πολύ δύσκολα θα εφαρμοστούν και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί θα πρέπει να είναι μαριονέτες της Τρόικας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι εξαρτώμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι σαφές ότι εάν δεν έρθουν αυτά τα δανεικά, μην πάμε μόνο σε αυτή τη δόση και σε αυτά που έχουν μέχρι τώρα, ασχέτως αν λέμε ότι ανακυκλώθηκαν, πήγαν τα περισσότερα στις τράπεζες, το ένα το άλλο, αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι τα Χριστούγεννα θα υπάρχει, αν όχι τα Χριστούγεννα τον Ιανουάριο, σοβαρό πρόβλημα το να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Και είναι σαφές, από τη στιγμή που η χώρα μας δεν έχει πρωτογενές πλεόνασμα, ας ξεχάσουν και λέμε πρωτογενές πλεόνασμα χωρίς να πληρώνουμε τους τόκους και τα τοκοχρεωλήσια μας. Φανταστείτε, όταν μπαίνουν και αυτά, γι' αυτό έχουμε και το τεράστιο έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή κάποιος και διαμαγείας να μας έσβηνε τα χρέη μας, που είναι περίπου στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, πάλι σας εγγυώμαι ότι από την πρώτη μέρα, όχι από τον πρώτο μήνα, πάλι θα πρέπει να δανειζόμασταν για να πληρώσουμε αυτές τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Και αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα. Και πλέον γίνονται μειώσεις δημοσίων δαπανών, χωρίς όμως να γίνονται, κατά την εκτίμησή μου, σοβαρές διαθροτικές αλλαγές. Και είναι πλέον για μένα αυτή τη στιγμή ο μονόδρομος αυτές οι διαθροτικές αλλαγές που θα οδηγήσουν και στην ανάπτυξη. Το πιστεύετε? Έτσι πιστεύω. Αισιόδοξος βρίσκω, κύριε Δέμπα. Πρέπει να δώσουμε και λίγη αισιοδοξία. Ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Βλέπουμε και πώς οι επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπούμε στο επιμελητήριο, τα προβλήματα που μας μεταφέρουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρηματίες οι οποίοι ούτε καν μπορούν να πάνε στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί η ανεργία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σαφώς, γιατί δεν είναι όλοι δηλωμένοι στο ΝΟΕ. Δεν είναι όλοι δηλωμένοι. Είναι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν έχουν ούτε ασφάλεια για περίθαλψη και για υγεία και η κατάσταση είναι πραγματικά, σας λέω, έξω τραγική και όσο πάει θα συνεχίζει να γίνεται ακόμη πιο τραγική αν κάτι δεν αλλάξει τάχιστα. Και βλέπετε, δεν ξέρω, μιλάμε... Τελικά, θα αλλάξει κάτι, δεν... Μα, κοιτάξτε, έχουμε εγκλωβιστεί σε μία συζήτηση περί μέτρων μειώσεων μισθών και συντάξεων και πραγματικά δεν ακούω, δεν ακούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, και αυτά τα μέτρα, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, πού θα μας οδηγήσουν, τι θα εξοικονομήσει το κράτος για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι παραγωγικό. Πρέπει να χτίσουμε κάτι παραγωγικό για να μπορέσει να απορροφήσει τους ανέργους. Σαν τι, κύριε Δέμπα? Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι η χώρα μας και η περιοχή μας έχει πολλές δυνατότητες. Δυστυχώς διώχνουμε τα παιδιά μας. Διώχνουμε τις επιχειρήσεις, διώχνουμε την ανάπτυξη. Σαφώς. Να πούμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ακόμα καλύτερα προϊόντα γεωργικά, που δυστυχώς, καλώς ή κακώς, με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις κλείσαμε ή τις σταματήσαμε. Δεν μπορούμε επομένως να δούμε τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, ελιά, λάδι, γεωργικά προϊόντα. Δεν έχουμε το μάρμαρο, το οποίο πριν από μερικά χρόνια ήμασταν η δεύτερη παγκόσμια δύναμη και τώρα έχουμε καταντήσει να είμαστε η δέκατη. Δεν έχουμε πιθανόν άλλους φυσικούς πόρους κάτω στη γη μας που ψάχνουμε να βρούμε. Είτε λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε τουρισμό, δεν έχουμε φυσικό πλούτο. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός, τον νομό Καβάλας τουλάχιστον,
τον σώνει προς στιγμής ο τουρισμός που ήρθε κυρίως από τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία αυτούς τους μήνες. Έχουμε επομένως δυνάμεις. Απλώς δεν βοηθάει το κράτος μάλλον και από εκεί και πέρα όλοι μας στην κατεύθυνση του να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το κράτος, κύριε Δέμπα, νομίζω ότι αδυνατεί. Αδυνατεί, γιατί όλοι έχουν εγκλωβιστεί. Βλέπω όλους τους υπουργούς και όλους τους γενικούς γραμματείς να ασχολούνται καθημερινά εδώ και δύο μήνες. Συναντήσεις στην Τρόικα, συναντήσεις με τον Ντόμψεν, συναντήσεις με τη Μέρκελ. Ρε παιδιά, πρέπει να δουλέψουμε και κάποτε κάποια στιγμή. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο συναντήσεις και να λέμε κάτω με χαρτί και με όλοι τι θα κόψουμε. Πρέπει να βάλουμε και ένα χαρτί δίπλα τι θα κάνουμε ανάπτυξη. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το βλέπω και με τρομάζει. Κύριε Δέμπα, όπως και να έχει, υπάρχει ένα plan B, όπως λένε στον επιχειρηματικό κόσμο, εάν δεν πετύχει, γιατί μέχρι τώρα τα μνημόνια, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά δεν έχει πετύχει απολύτως τίποτα. Υπάρχει ένα σχέδιο διαφυγής? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται το Όχι. σχέδιο είναι ή μένουμε όπως είμαστε και παιδευόμαστε ή μας παρατάνε ή τους παρατάμε και πάμε στο plan B το οποίο θα είναι... Ποιο είναι το plan B? Μα έχει... Ότι αποχωρούμε εμείς από μόνοι μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γυρνάμε στη δραχμή με ένα χάος κάποιων μηνών, με καταστάσεις Αργεντινής. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Βέβαια, από εκεί και πέρα θα έχουμε πιθανόν ένα νόμισμα ανταγωνιστικό, αλλά ο κόσμος θα πρέπει να είναι έτοιμος ότι θα ζήσουμε καταστάσεις του 50 και του 60 και γιατί μας, αυτή τη στιγμή δεν ζούμε, κύριε Δέμπα, αυτές τις καταστάσεις. Όχι απόλυτα. Όταν βλέπεις τον άλλον να πηγαίνει και να, μέσα από το σκουπιδοτενεκέ και παίρνει ό,τι βρίσκει για να φάει. Σίγουρα. Είναι εικόνες ντροπής, τις οποίες όμως αυτές οι εικόνες τις συναντάμε και σε πιο ανεπτυγμένες χώρες. Μην νομίζετε ότι η Γερμανία δεν έχει, αν θυμάμαι καλά, 5,5-6 εκατομμύρια ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας, που θεωρείται από τις υπερδυνάμεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Παντού υπάρχουν, αλλά εμείς όλοι είμαστε 10 εκατομμύρια, κύριε Δέμπα. Δείτε επίσης ότι έχουμε σε αυτή τη χώρα τη δύσμηρη, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στο 1,5 εκατομμύριο μετανάστες, είτε λαθρομετανάστες, όπως θέλετε πείτε το. Αυτοί επίσης οι άνθρωποι κάποιοι δουλεύουν και στερούν τις δουλειές από κάποιους Έλληνες. Δεν θέλω να είμαι ούτε κατά των μεταναστών, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, δουλέψανε σε δουλειές που κανένας Έλληνας δεν πήγαινε. Βγήκανε και πριν από τότε που ήταν να μαζέψουν τα ροδάκινα και τα λοιπά, θυμάμαι χαρακτηριστικά και πάντα το λέω, στην Ιμαθία. Βγήκαν και θέλανε για 150 εργαζόμενους. Πήγανε δύο Έλληνες μόνο. Άρα έχουμε επίσης καμιά φορά, λέμε, αλλά έχουμε και καμιά φορά επιλεκτική ανεργία. Έχουμε ανεργία που μας αρέσει να είμαστε μόνο στο γραφείο και όχι κάπου αλλού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει αλλάξει πλέον η οικονομία μας, έχει αλλάξει η κοινωνία μας, έχει αλλάξει ο κόσμος. Δυστυχώς. Και εγώ και όλοι μας μπορεί να φτάσουμε σε κάποιο σημείο να σκουπίζουμε και τους δρόμους, γιατί αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας μας. Πάμε να ξεκινήσουμε μια οικονομία από το μηδέν. Και ακούω πολλές φορές ότι έχουμε φτάσει σε ένα εργασιακό μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας ήταν το 22, το 29, το 39, το 33, τότε που είχαμε εκείνο το κράχ. Το ότι πηγαίνουμε κάποιους μισθούς σε περίπου που ήταν το 2006, το 2005, ήταν να σας πω και θα φτάσουν και το 1998 μισθοί. Έτσι, από εκεί και πέρα, οι μισθοί υπάρχουν και θα κρατηθούν σε ένα επίπεδο. Δουλειές δεν υπάρχουν και αυτές πρέπει να αναπτύξουμε. Κύριε Δέμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πραγματικά έχασα την αίσθηση του χρόνου μιλώντας μαζί σας. Θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε μετά την ψήφιση των νέων μέτρων. Ευχαριστώ πολύ.